για να πέσουν λίγο κοιτώνει. Υπάρχει αίτηση του κυρίου Κεφαλογιάννη και της, του Γιάννη Κεφαλογιάννη και της κυρίας Μαρίας Αντωνίου, των συναδέλφων, για διαχωρηθεί σχετική άδεια από τη Βουλή, προκειμένου για να παραστούν ο ένας σε διεθνές συνέδριο του οργανισμού Israel Allies Foundation και ο άλλος επίσης στο ίδιο συνέδριο. Ζητούν δηλαδή και οι δύο να παραστούν στο ίδιο συνέδριο από 19 έως 21 Οκτωβρίου. Η Βουλή εγκρίνει και προχωρούμε στην υπαρισμό 48-6-16 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΑΠΡΑ του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσής Αυγής κυρίου Κούζηλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με το μέλλον της πλοηγικής υπηρεσίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η πλοηγική υπηρεσία προσφέρει τα μέγιστα στην ασφάλεια των ελληνικών λιμανιών παρά τις συνεχείς μνημονιακές πολιτικές. Η λειτουργία της πλοηγικής υπηρεσίας διέπεται από τον νόμο 3142 του 1955 και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Μετά την πώληση του ΟΛΚ, δημιουργούνται ευλόγως πολλοί προβληματισμοί όσον αφορά το μέλλον της πλοηγικής υπηρεσίας. Και για να γίνουμε λίγο πιο σαφείς, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ότι προσπαθούν κάποιοι να στήσουν μια ιδιωτική πλοηγική υπηρεσία μέσα από την Κόσκο. Και ενισχύει τους προβληματισμούς αυτό το άρθρο 11,5 στη σύμβαση πώλησης του ΟΛΚ, το οποίο λέει στην ουσία ότι εάν ο δημόσιος φορέας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τότε μπορεί να είναι σε διαβούλευση ο ΟΛΚ, δηλαδή η Κόσκο, με το Υπουργείο, για να βρουν κάποια καλύτερη λύση για το μέλλον ή τις πλοηγικές υπηρεσίες, αλλά βάζω και το ερώτημα ακόμα και του VTS. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, κύριε το λόγο. Πράγματι, η πλοηγική υπηρεσία είναι μια εξαιρετικά σημαντική υπηρεσία και είναι και ιστορική. Ιδρύθηκε με το νόμο 3142 του 1955, είναι δηλαδή υπηρεσία 50 ετών, διαρκούς προσφοράς στους κεντρικούς λιμένες της χώρας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της είναι νευραλγικής σημασίας και για τα πλοία και για τα λιμάνια. Και από αυτή την άποψη, ορθά επισημαίνεται ότι η βιωσιμότητά της είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Σήμερα η πλοηγική υπηρεσία σε όλη τη χώρα διαθέτει 13 οργανωμένους πλοηγικούς σταθμούς, οι οποίοι είναι και λίγοι, χρειάζεται και να αυξηθούν και επιτελούν το σημαντικότερο έργο της υπηρεσίας, την πλοήγηση δηλαδή σκαφών κατά την είσοδο και την έξοδο από το λιμάνι. Τι έχει γίνει? Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη για δυσίωνο μέλλον της πλοηγικής υπηρεσίας ή μη μόνο το γεγονός ότι πράγματι τα τελευταία χρόνια έχει υποστελεχωθεί και δεν έχει ενισχυθεί όπως θα έπρεπε. Γιατί ενώ είχε οργανική σύνδεση 222 άτομα, με το προεδρικό διάταγμα του 103, το 103 του 14, των προηγούμενης κυβέρνησης δηλαδή, το σύνολο του ναυτικού προσωπικού που υπηρετεί στην πλοηγική υπηρεσία, αρχιπλοηγοί, πλοηγοί, κυβερνήτες, μηχανοδικοί, πυρηνοδέτες, από 222 άτομα μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις σε 110 για όλη την Ελλάδα. Αυτό όντως είναι μια σοβαρή υποβάθμιση, την οποία προσπαθούμε να θεραπεύσουμε παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και την ίδια στιγμή έχουν αφαιθεί οι πλοηγίδες, τα σκάφη, χωρίς συντήρηση, αφέθηκαν για πολλά προηγούμενα χρόνια και φυσικά είναι γερασμένος ο στόλος. Προς αυτή την κατεύθυνση εμείς έχουμε κινήσει διαδικασίες για να αναβαθμίσουμε την πλοηγική υπηρεσία όπως έχει υποχρέωση το Υπουργείο, μια και η αληθινή έννοια του άρθρου 2 του νόμου 3142, όπως αναφέρεται στο νόμο 1879 του 1990, είναι ότι διοικείται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, των εντεταλμένων οργάνων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου,
όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά κλπ. Άρα είναι η κεντρική ευθύνη όχι μόνο του Υπουργείου αλλά και του Υπουργού η πλοϊκή υπηρεσία και προς αυτή την κατεύθυνση την έχουμε αναλάβει. Στο δευτερομιλία μου θα σας περιγράψω τα βήματα που έχουν ήδη διανυθεί για την ενίσχυση της πλοϊκής υπηρεσίας και πόσα μένουν ακόμα να γίνουν και είναι δρομολογημένα. Και φυσικά θα σχολιάσω και αυτό που είπατε αναφορικά με την πρόσφατη σύμβαση παραχώρησης στον οργανισμό Λιμένα Πειραιά. Κύριε Κούζηλε, έχετε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο θέμα που θέλαμε να τονίσουμε το θέμα των προσλήψεων ότι είναι 8 μήνα και εκεί θα πρέπει να κινηθείτε να υπάρχουν μόνιμες θέσεις. Δεν μπορεί να λειτουργεί η πλογική υπηρεσία με 8 μήνα όπως και η καβοδεσία. Δεύτερο θέμα που θα θέλουμε να θέσουμε και ο οποίο υπάρχει λύση είναι μια επιστολή της Ένωσης Πλοιάρχων 28 Τετάρτη του 2015 η οποία σας είχε θέσει κάποια θέματα σχετικά με τα διπλώματα των πλοϊκών, πλοϊκής υπηρεσίας κτλ. Την έχετε υπόψη αν πιστεύω. Το οποίο εκεί πέρα πάλι δημιουργείται ένα θέμα στην Ευρώπη, τι γίνεται. Να το δούμε πανευρωπαϊκά το θέμα. Τρίτο θέμα, γιατί το ανοίξαμε λίγα, να το ανοίξουμε λίγα και το θέμα της πλοϊκής υπηρεσίας, με το κεφάλαιο της πλοϊκής υπηρεσίας, το 8% που κρατείται και πάει στον κρατικό προϋπολογισμό και είχατε δεσμευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά ότι θα το βγάλετε γιατί το έχει κάνει μνημονιακή δέσμευση τότε της Νέας Δημοκρατίας. Και να κλείσω με το θέμα ότι οι συγκεκριμένοι προβληματισμοί δεν ήταν μόνο δικοί μας, ήταν και δικοί σας που καταθέσατε ερώτηση στις 10-12 του 12 για αυτό το θέμα, για την ιδιωτικοποίηση της πλοϊκής υπηρεσίας. Και γι' αυτό, και επειδή έχουν αρχίσει πάρα πολύ να λένε ότι τι θα γίνει, και επειδή βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα αυτή τη στιγμή στο λιμάνι, γι' αυτό υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και γι' αυτό είναι επίκαιρη αυτή τη στιγμή αυτή η ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, έχετε και πάλι το λόγο. Πράγματι, οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης της πλοϊκής υπηρεσίας έχουν εκδηλωθεί στο παρελθόν και αντιμετωπίστηκαν. Και από εμάς την προηγούμενη περίοδο από τη θέση της αντιπολίτευσης και από τους εργαζομένους και από άλλες προελεύσεις, πρωτοβουλίες στον χώρο του Λιμένα. Η πλοϊκή υπηρεσία είναι μια δημόσια υπηρεσία και θα παραμείνει δημόσια υπηρεσία. Τι έχουμε κάνει? Εγκρίθηκε γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοϊκής Υπηρεσίας για την αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντική κίνηση. Όπως γνωρίζετε, η αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση υπό τους περιορισμούς που υπάρχουν στην περίοδο αυτή. Και όμως εμείς το προχωράμε και ήδη για όλους τους κλάδους και για όλους τους πλοϊκούς σταθμούς της χώρας πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία σύντομα θα ολοκληρωθεί. Οπότε θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες μετά από λίγους μήνες. Η μεγαλύτερη αριθμητική αύξηση, μιλάμε για αύξηση οργανικών θέσεων, έτσι, σταθερών θέσεων, θα είναι στον πλοϊκό σταθμό του Πειραιά, που εμφανίζει στατιστικά και το μεγαλύτερο βάρος. Και σας είπα πώς μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις ανεπίτρεπτα και απερίσκεπτα στο προηγούμενο διάστημα με το Προεδρικό Διάταγμα του 2014 και ταυτόχρονα για τις λίγες κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν έχει ήδη εγκριθεί και βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία για την πλήρωση τριών κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, μία θέση του κλάδου κυβερνητών πλοηγίδων και μία θέση του κλάδου πρυμνορετών στον πλοϊκό σταθμό του Πειραιά, καθώς και μία θέση του κλάδου μηχανοδηγών πλοηγίδων στον πλοϊκό σταθμό Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνονται στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως επίσης και διαγωνιστική διαδικασία για την πλήρωση τριών κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου αρχιπλοηγών και πλοηγών στους πλοηγικούς σταθμούς Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Σύρου, στις οποίες επίκειται η δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.
Είναι 8 χρόνια τώρα που δεν έχει προσληφθεί μόνιμο προσωπικό στον πλοϊκό σταθμό, στην πλοϊκή υπηρεσία. 8 χρόνια. Και γίνεται τώρα. Αυτό, έστω και αν είναι μικρός αριθμός και θα ακολουθήσει ο μεγαλύτερος με την αύξηση των οργανικών θέσεων, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και παράλληλα δρομολογούνται διαρκώς και τώρα οι διαδικασίες για την πρόληψη του έκτακτου ναυτικού προσωπικού, ανακλάδο και ειδικότητα, δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν δρομολογηθεί διοικητικές διαδικασίες για τον εξυγχρονισμό του στόλου των πλωτών μέσων με ναυπήγηση 7 νέων σκαφών. Η σχετική γνωμοδότηση για την ναυπήγηση πλοηγίδων εγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων και οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια 7 νέων πλοηγίδων ξεκινούν πριν από το τέλος του χρόνου. Όπως επίσης για τον εξυγχρονισμό του υφιστάμενου στόλου και προκειμένου να αντεπεξέλθει η υπηρεσία στις ανάγκες με ασφάλεια, ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός αντικαθίσταται, ήδη έχει κινηθεί διαδικασία πέρα από την αυπήγηση των σκαφών που προανέφερα για την αντικατάσταση και την εγκατάσταση 6 νέων μηχανών για τις υπάρχουσες πλοηγίδες προϋπολογισμού 230.000 ευρώ. Και ταυτόχρονα από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου έχει αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία για ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πλοήγησης και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία είναι ενταγμένη αυτή η πρωτοβουλία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι ενέργειες που είχαν να γίνουν πολλά χρόνια και γίνονται τώρα με τη δικιά μας κυβέρνηση δεν δηλώνουν κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης. Προφανώς κάτι άλλο δηλώνουν. Πράγματι, στη σύμβαση παραχώρησης το ελληνικό δημόσιο έχει αναλάβει έναντι του ΟΛΠ διάφορες υποχρεώσεις που είναι πολύ συμβατές με την πραγματικά σωστή και εύρυθμη λειτουργία κάθε λιμανιού. Υποχρεώσεις δημοσίου συμφέροντος. Μία από αυτές είναι η σωστή λειτουργία της πλοϊκής υπηρεσίας. Και υπάρχει πράγματι μία ρήτρα ότι αν ο οργανισμός Λιμένα Πειραιά υπό τη νέα διοίκηση με την Κόσκο, με την πλειοψηφία των μετοχών σε ιδιωτική εταιρεία πλέον, εάν επισημάνει ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ώστε να παρέχεται επαρκώς οι πλοϊκές υπηρεσίες, θα ανοίξει ένα διάλογο με το Υπουργείο για την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων. Τώρα, αν από αυτό προκύπτει ότι αυτό είναι ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση, εδώ είμαστε, εδώ είστε, εδώ είναι οι πάντες για να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτή καθ' αυτή η ρήτρα στην σύμβαση παραχώρησης δεν λέει αυτό. Εκείνο που λέει όντως είναι ότι όταν το ελληνικό κράτος αναλαμβάνει μια υποχρέωση σε ένα λιμάνι, πρέπει και να την τηρεί. Και αυτό πράγματι πρέπει να γίνεται. Και γι' αυτό ως προς αυτή τη ρύθμιση δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ορθή είναι η ρύθμιση της σύμβασης παραχώρησης και το ελληνικό δημόσιο οφείλει να ανταποκριθεί όχι απέναντι στην Κόσκο ή στον οργανισμό Λιμένα Πειραιά, απέναντι στην ίδια την ναυτιλία και στην εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού. Πράγματι και έχει ανταποκριθεί μέχρι τώρα, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους τους οποίους περιέγραψα που υποβάθμισαν την πλοϊκή υπηρεσία, αυτήν την ιστορική υπηρεσία, υπήρχαν κενά το τελευταίο χρόνο, πολύ περισσότερο όταν οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται. Το κατάκολλο δεν έχει πλοϊκό σταθμό. Είναι δυνατόν. Και άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό απαιτεί μια πλήρη αναδιοργάνωση και επομένως σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το Υπουργείο και ο Υπουργός που εκ του νόμου έχω και την άμεση ευθύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ και προχωρούμε με την υπαριθμό 50.